Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αφορμή τη διαφαινόμενη συμφωνία της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την οριστική και αποφασιστική επίλυση ενός πολύ σημαντικού εθνικού ζητήματος, το οποίο ταλανίζει την ελληνική διπλωματία και την ελληνική κοινωνία για πάνω από 5 χρόνια. Συγγνώμη, κύριε Γιαννακίδη. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, έχει ανέβει η συνάδελφος στο βήμα. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε. Μια συμφωνία που χαιρέτησε το σύνολο της διεθνής κοινότητας και των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως του σημερινού Προέδρου της γειτονικής χώρας και του πρώην Πρωθυπουργού της, οι οποίοι έκαναν λόγο για την ταπεινοποιητική ήττα και απαράδεκτες υποχωρήσεις σε σχέση με τα όσα είχαν κερδιθεί στο παρελθόν. Δυστυχώς, την ίδια θέση για τη συμφωνία εκφράζει και η Νέα Δημοκρατία. Η διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο ο όρος Μακεδονία ήδη περιλαμβανόταν στο όνομα της γειτονικής χώρας, όπως αυτό χρησιμοποιούνταν στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα διεθνή φόρα, κάτι που προέκυψε από τη δεσμευτική ενδιάμεση συμφωνία του 1995, σύμφωνα με την οποία η ονομασία της γείτονος ήταν πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εθνικό καθήκον και στάση υπευθυνότητας δεν είναι η ενδεχόμενη παραπομπή της λύσης σε μια όριστη μελλοντική συγκυρία. Μια τέτοια επιλογή θα αποδυνάμωνε τις προοδευτικές δυνάμεις που επιθυμούν λύση, ανοίγοντας το δρόμο εκ νέου στην ανάπτυξη εθνικιστικών δυνάμεων στη γειτονική χώρα, δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν να καπηλευτούν την ιστορία της Ελλάδος. Μια τέτοια επιλογή θα ενίσχυε το ρόλο τρίτων δυνάμεων στα βόρεια σύνορά μας, με άμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια της χώρας μας και την εν γέννη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Μια τέτοια επιλογή δεν θα εκμεταλλευόταν την παρούσα θετική συγκυρία για τη χώρα μας, στο δρόμο για την επίλυση της μαύρης τρύπας της σύγχρονης διπλωματικής ιστορίας μας. Η συμφωνία ανταποκρίνεται απόλυτα στην εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση έργα όμνες, θέση που διατηρεί η χώρα εδώ και 20 χρόνια. Και αξίζει να τονίσουμε ότι η αποδοχή της χρήσης έργα όμνες αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο παρελθόν αυτό δεν είχε γίνει αποδεκτό ούτε ως βάση συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι γείτονές μας όχι μόνο θα χρησιμοποιούν το συμφωνηθέν όνομα στις διεθνείς τους σχέσεις, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή φόρα και στα διεθνή έγγραφα, αλλά και στο ιστορικό της χώρας τους. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση πέτυχε την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει άμεσα σε συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το οποίο αποτελεί τεράστια νίκη της Ελλάδας, δεδομένου ότι δεν περιλαμβανόταν στην εθνική γραμμή όπως αυτή είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ποιοι ήταν όμως οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας? Η σημερινή ακραία στάση και ρητορική της Νέας Δημοκρατίας δεν πηγάζει από το πραγματικό ενδιαφέρον της για την ουσιαστική επίλυση του μείζονος αυτού εθνικού ζητήματος. Άλλωστε, οι πραγματικοί υπέτη για αυτό το αδιέξοδο έχουν αναδειχθεί από την ίδια την ιστορία και σε μεγάλο βαθμό έχουν κατονομαστεί ακόμα και από πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Η σημερινή ακραία στάση της Νέας Δημοκρατίας πηγάζει από τον πανικό που διακατέχει την πραγματική της ηγεσία λόγω των εξελίξεων σε σωρία υποθέσεων που απασχολούν αυτή την περίοδο τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, το ελληνικό κοινοβούλιο, τις εξεταστικές επιτροπές, τη δικαιοσύνη, αλλά όχι τα κατεστημένα ΜΜΕ που σας στηρίζουν και συστηματικά βάλουν κατά της κυβέρνησης. Υποθέσεις όπως το Κελπνό, η Offshore, η Novartis, τα δάνεια των κομμάτων και το μέσο μαζικής ενημέρωσης και άλλα πολλά. Ήδη από το 2015, αποκλειστικό στόχος της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία βρήκαν καταφύγιο και πρωταγωνιστικό ρόλο η πολιτική άνοιξη και το λαός, ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η τάχιστη επάνωδος στην εξουσία με κάθε τρόπο και κάθε κόστος, όχι για τη σωτηρία και την πρόοδο της χώρας, αλλά για την επιστροφή στις πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην καταστροφή και τα μνημόνια. Αρχικά, η Νέα Δημοκρατία επένδυσε στο σενάριο της αριστερής παρένθεσης, προτάσσοντας όχι το εθνικό, αλλά το μικροκομματικό συμφέρον, παραδίδοντας ένα ναρκοθετημένο πεδίο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με απαράδεκτες δεσμεύσεις, σωρία εκκρεμωτήτων και ανοιχτών ζητημάτων και με τα ταμεία της χώρας άδεια. Μάλιστα, ήταν τόσο σίγουρη η αξιωματική αντιπολίτευση για την αριστερή παρένθεση και την τάχιστη επιστροφή της στη διακυβέρνηση της χώρας, που ουδέποτε ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε στην τελετή παράδοσης παραλαβής στο Μέγαρο Μαξίμου. Το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης όχι μόνο απέτυχε, αλλά αμέσως μετά το δημοψήφισμα του 2015, η Νέα Δημοκρατία οδηγήθηκε σε αλλαγή ηγεσίας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αλλάξει κάτι,
όσον αφορά τη στρατηγική και την ακροδεξιά στροφή που συντελέστηκε επί ηγεσία Σαμαρά. Μετά από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, οι προσδοκίες για ανατροπή της κυβέρνησης της χώρας στηρίχθηκαν στους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών, στη μη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, στη μη επίτευξη των στόχων, στον εκτροχιασμό του προγράμματος, στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο, στην καταστροφή και στην καθημερινή τρομοκράτηση της κοινωνίας. Όλοι θυμόμαστε τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη αξιολόγηση. Τα κρυφά ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, το διαρκές αίτημα για σκληρή στάση των δανειστών απέναντι στη χώρα μας, με αντάλλαγμα την πάγια και επαναλαμβανόμενη θέση ότι η ρύθμιση του δημόσιου χρέους δεν έχει σημασία, αλλά ζητούμενο είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή των πιο ακραίων αιτημάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και φυσικά ουδής μπορεί να δυσμονήσει την απαράδεκτη τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, διαστόματος του Αντιπροέδρου της, για τη μη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, με κάθε κόστος, αρκεί να ανατραπεί η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, μετά την ψήφιση των τελευταίων προαποτουμένων της τελευταίας αξιολόγησης και την ορατή έξοδο από την εποχή των μνημονίων, που η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μας οδήγησαν, εναποθέσατε τις ελπίδες σας για ανατροπή της κυβέρνησης στη μη επίλυση ίσως του πιο σημαντικού εθνικού θέματος της σύγχρονης ιστορίας μας. Η μόλις προλίγων μηνών τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το ζήτημα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση έναντι όλων, έργα όμνες, ξεχάστηκε εν μία ανοιχτή και μέρα με τη μέρα η αξιωματική αντιπολίτευση περιθωριοποιείται όλο και περισσότερο και απομακρύνεται από τους ομοιοειδεάτες της του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους εκολαπτώμενους πατριδοκάπηλους της πολιτικής άνοιξης και του λαός να συμπαρασύρουν την ελληνική κοινωνία σε επικίνδυνες λογικές διαχωρισμού και δημιουργίας νέων αδιεξόδων. Τα εσωτερικά προβλήματα της νέας ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας δεν θα φορτωθούν στην ελληνική κοινωνία και δεν θα επιτρέψουμε να πλήξουν τα συμφέροντα της χώρας και της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ενδεχομένως, οι περιπέτειες του Ραχώη και του Σαρκοζή να αποτελούν εικόνα από το κοντινό μέλλον που φοβίζει αρκετά κάποιες από τις γαλάζιες συνιστώσεις. Ιδιαίτερα η πολυπολιτισμική Θράκη και οι πολίτες της, που ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος και θρησκείας, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις πολιτικές του κ. Σαμαρά, είτε ως Υπουργός Εξωτερικών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως Πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσφάτως ως Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να παρασυρθούν από ακροδεξιές λογικές και πρακτικές και δεν θα επιτρέψουν σε ακραίους κύκλους να επαναλάβουν τα εγκλήματα του παρελθόντος σε βάρος αυτής της χώρας. Όχι μόνο θα καταψηφίσουμε την πρόταση της πιστείας, αλλά θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο σθένος και δύναμη να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, την ιστορία, την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την ενίσχυση της εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, τοποθετώντας τη χώρα μας σε ρυθμιστικό παράγοντα στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και σε πυλώνα σταθερότητα στην ευαίσθητη περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακίδη.